Καλώς τους φίλους μου! Είστε έτοιμοι για την παγωμένη τούρτα σοκολατοκόλαση? Είναι πανεύκολη. Εάν δεν μπορείτε να αντισταθείτε και θέλετε να κάνετε διατροφή, μην δείτε το βίντεο, μην τη φτιάξετε, γιατί δεν θα καταφέρετε να αντισταθείτε. Είναι πανεύκολη και ξεκινάω. Θα χρειαστώ, βασικά θα προετοιμάσω το παντεσπάνι ήδη προθερμένο το φούρνο, γιατί είναι τόσο εύκολο που μέχρι να προθερμανθεί θα το έχω έτοιμο. Για το παντεσπάνι θα χρησιμοποιήσω 4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίο, χωρίζω τους κρόκους από τα ασπράδια, χτυπάω τα ασπράδια σε μαρέγκα. Συνεχίζω με το χτύπημα της ζάχαρης με τους κρόκους. Έβαλα 150 γραμμάρια ζάχαρη και προσθέτω 100 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη ή γαλέτα. Μπορείτε να τη βρείτε έτοιμη στο εμπόριο, τριμμένη, ή να πάρετε φρυγανιές, να τις βάλετε στο μούλτι και να τις τρίψετε. Λοιπόν, εγώ σε αυτή την περίπτωση έχω κάνει αυτό και μάλιστα έβαλα φρυγανιές σικάλιος, γιατί αυτές είχα. Προσθέτω ένα σφινάκι κονιάκ. Σχεδόν μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό baking powder και 3 βανίλιες ή ένα ολόκληρο βανιλέτο για το άρωμα. Τα ανακατεύω να ομογενοποιηθούν καλά και θα συνεχίσω αναμειγνύοντας τη μαρέγκα με το μείγμα με τη γαλέτα, τα αυγά και τη ζάχαρη, προσθέτοντας τη σιγά σιγά, ανακατεύοντας απαλά για να μην χάσω πολύ από τον όγκο. Με τον ίδιο τρόπο που ανακατέψαμε την κρέμα γάλακτος για να φτιάξουμε το παγωτό, δηλαδή κάνουμε περιστροφική κίνηση όπως κάνει η γη γύρω από τον ήλιο και μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, γύρω από τον ήλιο, γύρω από τον εαυτό της. Και τέλος προσθέτω σιγά σιγά 130 γραμμάρια χοντροκομμένο καρύδι στο μούλτι. Όχι σαν αυτό, έτσι, αυτό μας ξέφυγε. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Θα το βάλω στο ταψί στο οποίο έχω εφαρμόσει λαδόκολλα, στο ταψί του φούρνου, στη λαμαρίνα βασικά. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Δεν θα το βάλετε όπως το ρίχνουμε συνήθως στο κέντρο, θέλω να μου το βάλετε απλωτά για να μπορέσετε να το στρώσετε ομοιόμορφα στη συνέχεια σε όλο το ταψί, γιατί διαφορετικά θα δυσκολευτείτε. Αυτές οι σπάτουλες σιλικόνης, ρε παιδί μου, είναι καταπληκτικές. Θα γίνει πάρα πολύ λεπτό. Δεν θέλω να γίνει τραγανό, γι' αυτό θα το ψήσω στους 180 με 200 βαθμούς Κελσίου πάνω κάτω, εξαρτάται το φούρνο σας, και θέλει ψήσιμο γύρω στα 12 με 15 λεπτά. Ψήθηκε το παντεσπάνι, είναι πανέτοιμο, βλέπετε το πατάω και είναι μαλακό, δεν θέλω να μου το παραψήσετε. Και τώρα θα το βάλω εδώ στη σχαρίτσα, γιατί θέλω να παγώσει γρήγορα. Εσείς αν έχετε το χρόνο, μπορείτε να το φτιάξετε από την προηγούμενη ημέρα, οπότε να παγώσουμε την ησυχία του για να μπορέσουμε μετά να το κόψουμε και να βάλουμε πάνω το παγωτό. Και μια και είπα παγωτό, καθώς αυτό θα κρυώνει, θα φτιάξω το παγωτό για τη τούρτα παγωτό. Για το παγωτό σοκολάτας θα χρειαστείτε κουβερτούρα γάλακτος, γάλα ζαχαρούχο, λιώνω την κουβερτούρα, αναμειγνύω με το ζαχαρούχο, χτυπάω την κρέμα γάλακτος, αναμειγνύω μεταξύ τους και στη συνέχεια θα προσθέσω και 4 κουταλιές κακάο 100%. Τη συνταγή αναλυτικά και τα υλικά θα τη δείτε εδώ. Αφήνω το παγωτό για λίγο στην άκρη και αναποδογυρίζω το παντεσπάνι, βγάζω τη λαδόκολλα από κάτω και πάμε για το στήσιμο της τούρτας.
Μπορείτε να κάνετε μία στρογγυλή τούρτα, έχοντας ως καλούπι μία στρογγυλή φόρμα, εκεί που θα την τοποθετήσετε, ή να χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το σκεύος, εγώ φτιάχνω ψωμί, χρησιμοποιώ για φόρμα, για χαλβά, whatever. Λοιπόν, και θα πάρω τα μέτρα, θέλω 3 παντεσπάνια να κόψω. Λοιπόν, στην ουσία μετράω, θα το βάλω απ' έξω και λίγο πιο έξω. Και θα κόψω 3 παντεσπάνια. Το πάνω-πάνω θα το κόψω ακριβώς το μέγεθος και όχι λίγο μικρότερο, γιατί η φόρμα μου, όπως βλέπετε, προς τα πάνω είναι λίγο πιο ανοιχτή. Θα βάλω το πρώτο παντεσπάνι στο πάτο και θα μοιράσω το παγωτό σχεδόν σε 2 δόσεις. Θα ρίξω το μισό τώρα. Ενδιάμεσα θα βάλω το δεύτερο παντεσπάνι και θα συνεχίσω ρίχνοντας όλο το παγωτό. Η συγκεκριμένη φόρμα, όπως βλέπετε, με χωράει ακριβώς τις ποσότητες που σας δίνω. Και θα βάλω και το τελευταίο κομμάτι παντεσπάνι. Δεν πειράζει που μου έχει σπάσει λίγο. Με το παγωτό θα σφίξει. Και είμαι έτοιμη να το βάλω στην κατάψυξη. Θα πρέπει να το αφήσετε τουλάχιστον 10 ώρες για να παγώσει. Θέλουμε να παγώσει καλά μέσα-μέσα. Και τώρα πρέπει να σας πω ότι έκανα ένα τραγικό λάθος. Λοιπόν, πρέπει πριν βάλετε μέσα στη φόρμα οτιδήποτε, να εφαρμόσετε ζελατίνα για να μπορέσει να βγει, να το ξεφορμάρετε πολύ εύκολα. Και θα σας δείξω πώς. Εδώ έχω ένα έτοιμο, το οποίο το έχω κάνει σωστά, και βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει. Σε αυτήν εδώ λοιπόν τη φόρμα, την βρέχουμε με νεράκι. Επιτρέψτε μου αυτό να το βάλω στο ψυγείο, γιατί μέχρι να σας τα πω θα μου λιώσει. Λοιπόν, βρέχουμε την φόρμα με λίγο νεράκι. Κόβουμε ζελατίνα και βάζουμε κατά αυτό τον τρόπο. Και τώρα θα συνεχίσετε βάζοντας τα παντεσπάνια και το παγωτό. Εντάξει! Για το στολισμό και το σερβίρισμα της παγωμένης σοκολατοκόλασης, λιώνω 200 γραμμάρια κουβερτούρα, αλλά θέλω όχι γάλακτος τώρα, γιατί θέλω να κάνω μία αντίθεση με το παγωτό. Θέλω να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο κακάο. Αυτή που χρησιμοποιώ είναι γύρω στο 54% κακάο και βάζω και τη μισή ποσότητα, 100 δηλαδή περίπου ml, κρέμα γάλακτος, όχι πολύ παγωμένη, για να μπορέσει να αναμειχθεί με τη ζεστή σοκολάτα. Τα αναμειγνύω καλά. Κάνω έτσι λοιπόν μία σάλτσα σοκολάτας που θα περιχύσω από πάνω το παγωτό. Θα βγάλω το παγωτό από την κατάψυξη. Δεν θα το χρησιμοποιήσω όλο. Θα χρησιμοποιήσω το μισό, γιατί με το άλλο μισό θέλω να σας δείξω στο επόμενο βίντεο πώς θα φτιάξετε ατομικά υπέροχα παγωτά με κρατσανιστή σοκολάτα απ' έξω. Βλέπετε πόσο εύκολα κόβεται. Το πάει πάλι η κατάψυξη. Και πάμε για στήσιμο. Προετοιμάζω εδώ, κόβω το παντεσπάνι που μου έμεινε, ωραία τριγωνάκια, σχεδιάκια. Και τώρα η σοκολατοαπόλαυση στο μεγαλείο της. Χρειάζεται να είστε λιγάκι γρήγοροι εδώ για να μην σας λιώσει το παγωτό. Στολίζετε με μερικά καρύδια αν θέλετε. Στείνετε και κάπως έτσι το παντεσπάνι. Και τελειώνετε με λίγη άχνη ζάχαρη.
θέλετε μπορείτε να βάλετε και κάποιο φρέσκο φρούτο της αρισκίας σας από πάνω. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να το κόψω ευθύς αμέσως για να δούμε τι κάναμε. Εντάξει. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε. Είναι εξαιρετικό. Θα ξετρελαθείτε, εγώ ξετρελάθηκα με τη γεύση του, το παντεσπάνι με το καρύδι σε συνδυασμό με, με το παγωτό σοκολάτα είναι εξαιρετικό. Η δε σάλτσα σοκολάτας από πάνω δίνει μια πολύ ωραία αντίθεση. Δοκιμάστε τη, δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε, δεν θα μπορείτε να ξεκολλήσετε. Και αυτό που θέλω να πω πριν φάω αυτή την παχυντική μερίδα, γιατί είναι πολύ παχυντική, ότι ό,τι περισσεύει θα το βάλετε στην κατάψυξη και τώρα θα σας βγάλω κάποιο που μου έχει μείνει. Εδώ δεν το έχω κάνει και πολύ ωραίο το στήσιμο, αλλά θέλω να σας δείξω ότι κόβεται πάρα πολύ, το έβαλα αμέσως μόλις τώρα από την κατάψυξη και κόβεται και σερβίρεται πάρα πολύ ωραία. Η σοκολάτα η εξωτερική που βάλαμε παγώνει, αλλά δεν γίνεται πολύ σκληρή, και αν σας άνοιξα την όρεξη ακόμη περισσότερο για ατομικά παγωτά σοκολατένια, δείτε το επόμενο βίντεο, πραγματικά θα τα ευχαριστηθείτε, θα τα ευχαριστηθούν πάρα πολύ τα παιδιά σας, θα τρέχουν συνέχεια στην κατάψυξη. Είναι τόσο διαολεμένο απολαυστικό, δεν μπορείς να το αντισταθείς. Σας μιλάω ειλικρινά, είναι ότι πιο ωραίο έχω φτιάξει σε συνταγή.